Συναγωνιστές και συναγωνίστρες, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για το τι συμβαίνει στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, το χώρο δηλαδή που βγάζει κέρδη και πλουτίζει, όσο προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις που αποσαθρώνουν τη δημόσια εκπαίδευση. Να πούμε μόνο το εξής, ότι αυτή την περίοδο που η ακρίβεια καλπάζει, οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων περίμεναν πώς και πώς να αυξήσουν τα δίδακτρα και καταλήγουμε πλέον, όσοι από εσάς είστε γονείς, να δίνετε περισσότερα χρήματα. Εμείς που διδάσκουμε στα παιδιά σας να παίρνουμε όλο και λιγότερα, να υπάρχει ένα σύγκριτα μεγάλο μέρος χρημάτων, αναγκαίο για τις δικές σας οικογένειες και για τις δικές μας, το οποίο πάει στα χέρια των επιχειρηματιών του χώρου, που όλο συχνότερα δεν έχουν και καμία σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ειδικά οι αλυσίδες και οι όμιλοι φροντιστηρίων ανοίγουν νέα παραρτήματα για να χωρέσουν τους καινούριους μαθητές που γεμίζουν τις επιχειρήσεις τους. Οι ρυθμοί των εσόδων τους αυξάνονται ραγδαία και ταυτόχρονα σε αυτούς τους χώρους οι εργαζόμενοι γίνονται κυριολεκτικά λάστιχο, ενώ ο χρόνος απλήρωτης εργασίας εκτοξεύεται. Ακόμη και οι ενημερώσεις γονέων στην πραγματικότητα γίνονται με στόχο να εξασφαλίσουν οι ιδιοκτήτες τα δίδακτρα από όλους τους γονείς που θα πάνε να ενημερωθούν για τα παιδιά τους και θα βρεθούν στο χώρο. Είναι πάρα πολλές διαφορετικές οι πλευρές με τις οποίες καταλήγουμε να εργαζόμαστε χωρίς να πληρωνόμαστε, όπως ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την αξιολόγηση μαθητών και πάρα πολλά άλλα. Τέτοια ζητήματα βάζουμε και στο σχέδιο για τη συλλογική σύμβαση εργασίας που έχουμε. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ τζίρο που κάνουν τα μεγάλα φροντιστήρια. Μιλάμε για την προσωπική ζωή των συναδέλφων σχεδόν να μηδενίζεται, αφού δουλεύουν σχεδόν τη μισή τους εβδομάδα με πάνω από 40 ώρες διδασκαλίας, συν διορθώσεις, συν την προετοιμασία του μαθήματος, ενώ ακόμη και έτσι δεν βγάζουν ένα αξιόλογο εισόδημα. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, παλεύουμε για τη συλλογική σύμβαση στον κλάδο και είναι μια ανάγκη αυτή η πάλη μας με αυτόν τον προσανατολισμό να ενταθεί, γιατί επιβεβαιώνεται από την πείρα μας ως τώρα ότι αυτό το πλαίσιο που τέθηκε εδώ και το Φλεβάρι και στην πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ είναι ένα πλαίσιο που καταφέρει να συσπυρώσει όλο και περισσότερους συναδέλφους και να κάνει το σωματείο μας σημείο αναφοράς. Να φέρω και ένα πρόσφατο παράδειγμα. Γενικώς τα μέλη της διοίκησης και γενικότερα του σωματείου έχουμε σηκωμένες κεραίες για το κάθε τι, το μικρό ή το μεγάλο, που μπορεί να απασχολήσει κάποιον συνάδελφο στη δουλειά του ή στη ζωή του. Οι συνάδελφοί μας από τον φροντιστηριακό όμιλο στα Real English διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους εδώ και μήνες. Είναι συνάδελφοι που δεν είχαν καμία σχέση ούτε με το συνδικαλισμό, ούτε ήταν μέλη του σωματείου μας. Απλώς ήταν συνάδελφοι εργαζόμενοι που τους έπνιξε το δίκαιο όταν μετά από πολύμηνες καθυστερήσεις μισθών η επιχείρηση έπαψε εντελώς να τους πληρώνει. Ενωμένοι εδώ και μήνες παλεύουν για το μισθό τους και πολλά άλλα. Η δράση η δική μας, η κοινοποίηση αυτού του αγώνα, προκάλεσε συναδέλφους και από άλλες πόλεις να κινηθούν ανάλογα στον έναν ή τον άλλο βαθμό. Σε κάθε συνάντηση που είχαν με την επιθεώρηση εργασίας, ήμασταν εκεί, τα μέλη της διοίκησης, όχι μόνο για να σταθούμε δίπλα τους αλληλέγγυοι, αλλά για να καταδείξουμε συνεχώς και το ρόλο αυτού του σώματος, που ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη σχεδόν εξουδετερώθηκε και οριακά παίζει το ρόλο του μεσάζοντα μεταξύ εργαζομένων και αφεντικών, φανερώνοντας έτσι ακόμη περισσότερο το ρόλο του κράτους απέναντι στις ανάγκες μας. Φαίνεται πως από μία μικρή σπίθα μπορούν να γεννηθούν δυνατότητες για έναν μεγαλύτερο αγώνα που δίνουμε, όπως παλιότερα συνέβη με τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων που ζητούσαν βαρέα ένσημα και εμπιστεύτηκαν το σωματείο μας, και πλέον θα καταθέσουμε συλλογική σύμβαση στους ιδιοκτήτες σχολείων. Αντίστοιχα, θα κινηθούμε έτσι και στις εργοδοτικές ομοσπονδίες των ξενόγλωσσων φροντιστηρίων. Στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, διεκδικούμε μέσω της σύμβασή μας εννοείται αύξηση του ορομισθίου, αλλά διεκδικούμε να ορίζεται συγκεκριμένα οι όροι εργασίας για το ωράριο, τις εργάσιμες ώρες, δηλαδή να είναι πληρωμένες και ασφαλισμένες οι ώρες των ενημερώσεων γονέων που συνήθως γίνονται και Σαββατοκύριακα. Απαιτούμε να τηρούνται οι αργίες μας συνολικά και από αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ με απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης, της πρώτης που κάναμε. Θα προχωρήσουμε και σε επόμενη για να οργανώσουμε την απεργία μας ακόμη καλύτερα. Στις 9 του Νοέμβρη θα είμαστε στα Προπύλαια. Η απεργία αυτή εκτιμάμε ότι θα μας φέρει ένα σκαλί πιο κοντά στον αγώνα μας για την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης που προσπαθούμε. Θα ρίξουμε σε αυτήν όλες μας τις δυνάμεις, μαζί με όλους εσάς και όλους όσους θα μπουν στον αγώνα αυτό τις επόμενες μέρες.